Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές εβδομάδες του Ιανουαρίου. Λοιπόν, και είναι σημαντική γιατί μετά από 6 ολόκληρους μήνες, ο Άρης που είχε στήσει την αποτσαντήρη, να το πω έτσι, στον κρυό, από το τέλος Ιουνίου, αυτή την εβδομάδα επιτέλους φεύγει από αυτό το ζώδιο. Αντεγιά σου, Άρη. Αντεγιά, Άρη, και πάει στον Ταύρο. Ταύρο. Καλό ή κακό όμως. Για μένα Κοιτάξτε, καλό, εξαρτάται, πιστεύω. Εξαρτάται. Αν είσαι κρυός, καλό το λες. Με την έννοια ότι 6 μήνες να έχεις έναν Άρη στο ζώδιο σου, δεν το θες. Δεν το θες αυτό. Λοιπόν, ακόμα και ο Άρης είναι ενέργεια, είναι αποφασιστικότητα, είναι φιλοδοξία, είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι και άδειασμα ταυτόχρονα, είναι και αγωνία, είναι και διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε, μία ομάδα ζωδίων αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα θα αρχίσουν να χαμογελάνε λίγο περισσότερο, γιατί ο Άρης φεύγει από το ζώδιο του κρυού την Πέμπτη, δηλαδή σε 3 μέρες από τώρα, και μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου, που θα μείνει ένα δίμηνο περίπου, εκεί μέχρι αρχές Μαρτίου. Η ομάδα τώρα που μπαίνει, πώς το λένε, με full γκάζι μέσα σε αυτό το δίμηνο, θα είναι η ομάδα των σταθερών ζωδίων. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι. Είναι λοιπόν η τιμητική σας. Πάρτε το όπως θέλετε αυτό που λέω. Από τη μια πλευρά, αυτό τι δείχνει? Δείχνει πραγματικά ότι είναι μία περίοδος που όλες οι εξελίξεις θα συμβαίνουν ακριβώς αυτά τα ζώδια. Και οι θετικές εξελίξεις, αλλά κάποιες φορές, κακά τα ψέματα, υπάρχουν και οι πιο δύσκολες εξελίξεις. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Το πρώτο σημαντικό αυτής της εβδομάδας και πολύ σημαντικό του Ιανουαρίου. Μιλάμε για τον Ιανουάριο σήμερα, αλλά σας έχω και Άσο φυλαγμένο στο μανίκι. Φυσικά, τις χρυσές ημερομηνίες για το 2021 για όλα τα ζώδια. Τις χρυσές ακριβώς όπως το λες. Για κάθε ζώδιο, ξεχωριστά. Είναι κάποιες ημερομηνίες μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη χρονιά που καλά θα κάνετε να ετοιμαστείτε, να πάρετε χαρτί στυλό, να τα σημειώσετε ή το κινητό ιό που τέλος πάντων σημειώνουμε πια με την τεχνολογία. Λοιπόν, γιατί θα πούμε για κάθε ζώδιο συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες όπως τις λέω είναι οι χρυσές ημερομηνίες αυτής της χρονιάς και μπορεί πραγματικά να τις εκμεταλλευτείτε και στην προσωπική σας ζωή και στα επαγγελματικά σας και στα οικονομικά σας για όλα τα ζητήματα. Πάμε να τελειώνουμε με τον Ιανουάριο τα γενικά του. Λοιπόν, η πιο σημαντική αλλαγή είναι αυτή. Πρώτο, αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη. Δεύτερη αλλαγή, την Παρασκευή, κατευθείαν δηλαδή, μπαίνει ο Ερμής στον Υδροχόο, όπου θα μείνει και αυτός μέχρι τα μέσα Μαρτίου στον Υδροχόο. Και θα μείνει στα μέσα Μαρτίου γιατί στο τέλος Ιανουαρίου θα γυρίσει φαινομενικά ανάδρομος. Άρα, αν θέλετε να κάνετε αγορές και επειδή. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν γίνονται αγορές. Σίγουρα μέσω e-shop γίνονται. Αυτή την εβδομάδα, ναι, θα γίνουν. Αλλά τα e-shop σίγουρα. Δεν θα γίνουν. Τα e-shop σίγουρα. Α, εντάξει, ναι. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε αγορές, ειδικά σε ό,τι αφορά τεχνολογικό εξοπλισμό, ό,τι αφορά συσκευές, τεχνολογίες, επικοινωνίες κτλ., βιαστείτε, γιατί στο τέλος Ιανουαρίου, είπαμε, γυρίζει ανάβρωμος ο Ερμής. Θα αρχίσει να επηρεάζει και από πιο πριν λίγο. Άρα κοιτάξτε τώρα να τις τακτοποιήσετε ή θα τις αφήσετε για τέλος Φεβρουαρίου μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Και τρίτον, περνά η Αφροδίτη στον εγώ καιρό την Παρασκευή. Σταμάτα. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για εσάς τους εγώ καιρούς. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και μάλιστα το Σάββατο θα σχηματίσει και ένα πολύ ωραίο τρίγωνο με τον Άρη. Θα ευνοήσει πολύ τα ζώδια της γης και τους εγώ καιρούς και τους Παρθένους και τους Ταύρους. Και από κοντά θα πάνε και τα ζώδια του νερού, Καρκίνοι, Ιχθύς και Σκορπιοί. Αυτά είναι έτσι τα βασικά. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως, για να μην έτσι πλατιάζουμε περαιτέρω. Βέβαια, είναι ένας μήνας και προσέξτε κυρίως αυτές τις ημερομηνίες που θα σας πω, 6-7 τώρα Ιανουαρίου. Προσέξτε κοντά στις 13 και στις 20 Ιανουαρίου. Είναι κάποιες ημερομηνίες οι οποίες για μένα είναι κλειδιά πραγματικά για τις εξελίξεις και σε κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο και σε ό,τι έχει να κάνει με μια μεγαλύτερη αναταραχή, όχι απαραίτητα στη χώρα μας. Εγώ θα έβλεπα και λίγο πιο μακριά από τη χώρα μας, βλέπε Αμερική. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πράγμα πολύ έντονο. 6-7. Ναι, 6-7, 13-20 του μηνός. Σώσαμε. Αυτό.